Ευτυχώς που ήρθες, διότι δεν ξέρω πώς ξύπνησε σήμερα. Χαρούμενος. Χαρούμενος, ναι. Όχι, ήταν πάρα πολλές λίγες οι ώρες που κοιμήθηκε, γι' αυτό ξύπνησε έτσι. Τρεις ώρες ήταν αρκετά καλές για σένα. Ώρες πάρα πολλές. Μαρία Μενίκου, σύμβουλος προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να είσαι πάντοτε καλά. Και είναι πολύ ωραίο το θέμα μας. Έλα. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν, μας σήμερα. Αγάπη και ποιοτικός χρόνος με αυτούς που αγαπάμε. Σούπερ. Και είναι το καλύτερο γιατί αυτές τις μέρες πρέπει να δίνουμε αγάπη, να προσφέρουμε ποιοτικό χρόνο στους ανθρώπους που αγαπάμε, αλλά και στους ανθρώπους που είμαστε καθημερινά μαζί. Ναι, και τους ξεχνάμε. Και όχι μόνο τώρα. Ναι. Καθημερινά. Έτσι, καθημερινά. Ναι. Όχι μόνο τα Χριστούγεννα. Απλά το νιώθουμε περισσότερο. Ναι, ίσως η περισσότερη ανάγκη αυτών των ημερών να είναι περισσότερη. Αλλά νομίζω ότι είναι καλά να μην το ξεχνάμε 365 μέρες το χρόνο. Ναι. Εσείς μας βλέπετε αυτή την ώρα. Καλημέρα. Πριν τραγουδούσα, συγγνώμη. Καλημέρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σιγά που έφτα το έλεγες. Ο Θεόδουλός μας σήμερα που σιάζει είναι στη σχηματογράφηση. Ναι, το είπα γι' αυτό. Παρακάτω. Δεν το ακούω. Τραγουδούσα, συγγνώμη. Δεν μου έδωσε σημασία. Άκουσες τι είπα και γιορτάζω σήμερα. Άκουσες τι γιορτάζω σήμερα. Αγίος Αμβρόσιος. Δηλαδή σημασία. Ακόμη ο Λουκάς δεν μου διάσει σημασία. Πέντε τρόπους με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε και προσφέρουμε την αγάπη μας, Μαράκι μου, για να κάνουμε αρχή. Λοιπόν, υπάρχουν πέντε τρόπους τους οποίους προσφέρουμε και αντιλαμβανόμαστε την αγάπη. Πρώτον, το άγγιγμα. Σωστά. Αγκαλιές, φιλιά. Δεν το έχουμε στην κουλτούρα το άγγιγμα. Καμιά φορά είμαστε επιφρακτικοί και μήπως μας παρεξηγήσουν ή κάνω λάθος. Σωστό. Παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα. Το άγγιγμα. Δηλαδή, ναι. Αν μπεις και ακουμπήσεις κάποιον, πάνε να σε παρεξηγήσει. Ή να πει να πει τώρα το δώσει κουμπάμε. Ναι. Έχουν άνθρωποι που το έχουν λίγοι, αλλά παρεξηγούνται εύκολα. Ναι, όμως, Μαρία μου, μπορεί να αντιληφθεί κάποιος αν το κάνει και έχει κάτι κακό στο μυαλό του, κάτι πονηρό στο μυαλό του, αν το κάνει με αγάπη. Μπορεί στην αρχή να τον παρεξηγήσει. Μπορεί να ξεκινήσει από τις δικές μας πεποιθήσεις ή την πρόθεση του άλλου, η παρεξήγηση. Ναι. Όμως, το καλοπροαίρετο άγγιγμα το έχουμε όλοι ανάγκη. Έτσι είναι. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που έχουν ανάγκη το άγγιγμα, όλοι μας έχουμε ανάγκη 8 με 10 αγκαλιές την ημέρα. Μία. Ας τις άλλες για μετά. Δύο. Όχι όλες μαζί. Τρία. Τέσσερα, αφού είμαι αγκαλιάζει. Ωραία. Πέρα από την επαφή και τα χάδια και την αγκαλιά. Να συνεχίζω μόνο. Να σε αγκαλιάσω μετά. Άκουμε. Έχουμε πολλά πράγματα. Επαφή λοιπόν, μαράκι μου, και αγκαλιά. 8 με 10 αγκαλιές την ημέρα μπορεί να ακούγεται αστείο. Αλλά στην κυριολεξία χρειάζεται. Είναι πολύ σημαντικές. Ναι, σωστά. Και ιδίως όταν είναι μικρά τα παιδιά. Και άμα έχουμε και μεγαλύτερους στο σπίτι σε ηλικία. Και όχι μόνο. Ηλικιωμένοι. Όλοι έχουμε ανάγκη τις αγκαλιές. Το άγγιγμα. Απλά ένα φιλικό άγγιγμα στην πλάτη, άγγιγμα στο χέρι. Είναι πολύ σημαντική η επαφή με τα άτομα μάλιστα. Γύρω μας. Επαφή λοιπόν είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Λόγια. Δηλώσεις. Ούτε και αυτά τα έχουμε στο λεξιλόγιο μας ως κουλτούρα. Ακριβώς. Δηλαδή ως Κύπροι δεν λέμε ποτέ σ' αγαπώ. Και σε συγγνώμη. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Είσαι ευχαριστώ για παρακαλώ. Αυτό που έκανες. Πολύ σημαντικά. Και πρέπει να τα μαθαίνουμε και τα μικρά παιδιά από την ηλικία τους αυτοί να το έχουν. Έτσι θα το φέρουν και θα το κουβαλήσουν μαζί τους ως μεγάλοι άνθρωποι. Ακριβώς. Η έκφραση στο λόγο απελευθερώνει την ενέργεια, επικοινωνούμε, δημιουργούμε ευχάριστη ατμόσφαιρα με τους οικείους μας αλλά και με άτομα τα οποία πρώτη φορά ερχόμαστε σε επαφή. Μάλιστα. Άρα είναι σημαντικό να εκφράζουμε την αλήθεια μας. Λέξεις λοιπόν και δηλώσεις. Ξέρεις κάτι, θα πω κάτι προσωπικό μου. Εγώ επειδή δεν ξέρω, κάποια γεγονότα στη ζωή μου με βοήθησαν να αντιληφθώ όλο αυτό που λέτε, κυρία Μαρία μου. Λέω στα παιδιά μου καθημερινά σ' αγαπώ και δεν υπάρχει βράδυ που να μην μου πούν ή να μου φωνάξουν «Μα μ' αγαπώ σε» και μετά να κοιμηθούν. Μπράβο. Είναι μια ηθική ικανοποίηση ότι ακούς αυτή τη λέξη και την έχεις μεταδώσει στα παιδιά σου. Δηλαδή αν δεν το κάνεις εσύ ο ίδιος, τότε δεν μπορείς να το εισπράξεις. Σε κάποια από τις εκπαιδεύσεις που έκανα, ένας πάρα πολύ γνωστός δάσκαλος από το Hollywood, τον Bernard Hiller, μας ανάφερε ότι όλοι δεν έχουμε αρκετά ακούσει θετικά θετικές δηλώσεις ενθαρρύνσεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά μεγαλώνοντας να θυμούνται πόσο σημαντική ήταν η μαμά λέξη, που επανέλαβε συνέχεια. Τη λέξη ουσιαστικά είναι επιβεβαίωση. Είναι σίγουρο ότι τα αγαπάτε.
αλλά είναι επιβεβαίωση. Και θα το λένε και αυτά όταν μεγαλώσουν. Ακριβώς. Το επόμενο βλέπω εδώ είναι προσφορά. Μάλιστα, δηλαδή... προσφορά. Στο να προσφέρω το χρόνο μου, τις υπηρεσίες μου, πλουσιοπάροχα να δώσω, να υπηρετήσω. Αυτό το έχουμε, σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι. Γιατί είναι και οι ομάδες εθελοντισμού, είναι και οι ομάδες που βοηθάνε συνανθρώπους. Mm. Το καλό είναι να το εφαρμόζουμε και μέσα στο σπίτι. Να μην το περιμένουμε από τους άλλους, να το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Ή με τον πατέρα, ή με την μητέρα, ή με μεγαλύτερα άτομα, ή με τον παππού, ή με την γιαγιά που μας βλέπουν αυτή την ώρα. Με όλους. Με όλους. Μπράβο. Σωστά. Ποιοτικός χρόνος, έλα ποιοτικός εδώ. Χρόνος. Πάμε στον αριθμό 4. Ποιοτικός χρόνος. Είναι αυτό που λέμε, μα είμαι όλη μέρα με τα παιδιά ή με τους δικούς μου. Τώρα χρειάζεται να τους πω σ' αγαπώ ή να τους αγκαλιάσω. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις στο να βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο. Αλλά ο ένας να κρατά το κινητό, και ο άλλος το τάπλετ, και η μητέρα να μαγειρεύει, και πιθανόν κάποιος άλλος να παρακολουθεί τηλεόραση. Ναι, μεν είμαστε στον ίδιο χώρο, μοιραζόμαστε την ίδια ενέργεια, αλλά δεν περνούμε χρόνο μαζί, δεν χτίζουμε. Ναι. Είναι σημαντικό έστω και έναν τέταρτο, 20 λεπτά, δηλαδή την ώρα του φαγητού, να αφιερωθεί μόνο στην οικογένεια. Είδες, πολύ σημαντικό. Ναι. Το κάνεις. Ναι. Με τα παιδιά, ναι, όταν εννοώ, μαζεύονται όταν και από τα ιδιαίτερα κλπ. Στην αρχή πίστευα ότι το να δώσεις χρόνο στα παιδιά σου και να είσαι όλη μέρα σπίτι τα Σαββατοκυριακά ήταν πολύ πιο σημαντικό. Όμως, όταν είσαι στη δουλειά και πας στο σπίτι και έχεις μόνο 2-3 ώρες μέχρι να πάνε για ύπνο και τις περάσεις μαζί τους, ναι, αυτοί το αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα γιατί κάνεις, όταν κάνεις πράγματα μαζί τους. Ναι, δημιουργούμε δραστηριότητες. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, μπορεί να είναι χίλια δυο πράγματα τα οποία απλά περνούμε χρόνο μαζί τους. Και είναι, η όλη μας προσοχή είναι... Ναι, είναι σε αυτά και τα βλέπεις με το πόση χαρά το αντιλαμβάνονται ένα παίξι μάμα μαζί μας. Και δυναμώνουν και τη σχέση, Ακριβώς. Ακριβώς. Νούμερο 5. Στα δώρα. Δώρα σε κάθε περίσταση, αλλά και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι και ακριβά. Ακριβώς. Μπορεί να είναι ένα λουλούδι ή μια κάτι κατασκευή μικρό στο σπίτι. Τα παιδιά είναι τόσο χαρούμενα όταν ετοιμάζουν ένα σχέδιο. Νονά είναι αυτό για σένα, θεία είναι αυτό για σένα, μαμά είναι αυτό για σένα. Και όταν το φτιάχνουν τα ίδια έχουν περισσότερη σημασία και αξία για αυτούς. Σωστά. Αλλά και για αυτούς που το παίρνουν. Έτσι είναι. Και καλό θα ήταν να τα κρατήσουμε τα σχεδιάκια ή τις κατασκευές των παιδιών μας. Είναι αναμνήσεις ζωής. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Πώς επιτυγχάνουμε το να χτίσουμε όλες αυτές τις αναμνήσεις, Μαράκη, και να δίνουμε, αλλά και τον ποιοτικό χρόνο το οποίο προτιμούμε να έχουμε με τα παιδιά. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια σειρά από λέξεις κλειδιά. Σίγουρα, ναι. Καταρχήν, πολύ σημαντικό είναι να συγχωρέσουμε. Απελευθερώνει η ενέργεια, απελευθερώνει το εμπόδιο μεταξύ εμάς και άλλων ατόμων. Μπορεί να ακούγεται άσχετο με το θέμα που συζητούμε, όχι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα νομίζω είναι καθημερινό και δεν το σκεφτόμαστε. Γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί με τα παιδιά το πρωί, φωνάζοντας τους ετοιμαστείτε να πάμε στο σχολείο. Και να βάλαμε τις φωνές και να τσακωθήκαμε. Ή χθες το απόγευμα γιατί τους είπαμε κάτι να κάνουν και δεν το έκανα. Ή με τη μαμά και τον μπαμπά, ή με τον παππού και τη γιαγιά. Ή με το ετερονίμηση, αδερφέ. Ακριβώς. Και στη δουλειά, βέβαια. Καμιά φορά. Είναι εκεί που λέμε συγγνώμη. Και συγγνώμη, αλλά όχι μόνο προς τους άλλους, αλλά και προς τον εαυτό μας. Αυτό θα σε ρωτούσα, Μαρία μου. Δεν πρέπει η συγχώρεση να ξεκινάει από εμάς τους ίδιους και για να μπορέσουμε μετά να συγχωρέσουμε τους άλλους, πρέπει να συγχωρέσουμε όλα αυτά που νιώθουμε εμείς για εμάς. Είναι αλληλένδετα. Συνήθως έχουμε εκπαιδευτεί να συγχωρούμε πρώτα τους άλλους. Όμως είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από, να ξεκινήσουμε από εμάς, να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας, να συγχωρέσουμε γιατί επιτρέψαμε πιθανόν να μας συμβεί κάτι. Σωστά. Γιατί είπαμε κάποια πράγματα. Εντάξει, κοίταξε. 365 μέρες το μήνα ή τουλάχιστον αν θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, κάποιες φορές μπορεί να χάνουμε τη ροή ή και το μέτρο και να ξεφεύγουμε λίγο. Το καλό είναι να επανερχόμαστε. Και να το σκεφτόμαστε και να ζητάμε το συγγνώμη. Πέρα όμως από τη συγχώρεση, η ευγνωμοσύνη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ευγνωμοσύνη, πάλι δύσκολο με την κουλτούρα που έχουμε. Αλλά... Γιατί χτίζεται ο ευγνώμος... Ναι, χτίζεται. Η ευγνωμοσύνη είναι ένα απίστευτα δυνατόν εργαλείο, το οποίο κρύβεται πίσω από τον οποιοδήποτε στόχο θέλουμε να πετύχουμε. Mm. Δηλαδή ηρεμία, γαλήνη, επίτευξη στόχων, πιο χαρούμενη προσωπικότητα, να κερδίζουμε τους γύρω μας, να πετυχαίνουμε στο σχολείο, καλύτερες σχέσεις. Η ευγνωμοσύνη όταν πραγματικά είναι εγκάρδια, βγαίνει από την ψυχή μας και την εκφράζουμε είτε με τους 5 τρόπους που εκφράζεται η αγάπη,
Είτε απλά τη νιώθω, γιατί δεν είναι μόνο να εκφράσω είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα, παρακολουθεί μας ο κόσμος και έχουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Mm-hmm. Είναι να το νιώθουμε, είναι το συναίσθημα πίσω από την ευγνωμοσύνη. Εγώ νομίζω ότι ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη πρέπει να απευθύνουμε και στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Ναι, πολύ σημαντικό. Γιατί είναι αυτά που ήταν στη θέση μας, ήταν και πριν από μας, είναι και τώρα δίπλα μας και συνεχίζουν να είναι. Και είναι αυτό που πρέπει να συνεχίσουμε να μην ξεχνάμε. Ή κάνω λάθος. Πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Ο άνθρωπος γεννιέται μικρός, μεγαλώνουμε και ύστερα το σώμα μεγαλώνει, γερνούμε. Που λέμε, έτσι είναι. Έτσι είναι. Όμως είναι η ψυχή μένει πάντα η ίδια. Η ψυχή μένει η ίδια. Έχεις η ψυχή μένει μπορεί πάντα... το σώμα να αλλάζει μορφή, εσωτερικά όμως είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ξέρεις όμως κάτι, συνήθως τα άτομα τρίτης ηλικίας, οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας, κάνουμε και μέρες να πάμε να τους δούμε, αλλά δεν χρειάζονται τίποτα. Χρειάζονται μια αγκαλιά, ένα σε πεθύμισα παππού, σε πεθύμισα γιαγιά. Κι εγώ κόρη μου. Και πρέπει να. Ναι, δεν το εννοώ σε σένα. Εντάξει, έχουμε διαφορά ηλικίες. Ακόμα λίγο είναι να φαίνεται. Και αυτές τις μέρες των γιορτών, αν είναι σε ιδρύματα. Μην τολμήσετε και δεν πάτε να τους να δείτε. Τα αφήσει. Και πιο ιδανικό, εισηγούμε να τους έχουμε μαζί μας. Ναι, και να τους φέρουμε και στο σπίτι. Προς Θεού. Αν είναι μαζί μας, έχει καλός. Αλλά αν δεν είναι, παρακαλώ, είναι κρίμα και άδικο. Και εισηγούμε με τους παππούδες, καλό θα ήταν να βρούμε μια κοινή δραστηριότητα. Να ακούσουμε τις ιστορίες τους, γιατί έχουμε τόσα πολλά να μάθουμε. Yeah. Ναι. Αφιέρωσαν ολόκληρη τους τη ζωή και ίσως και... σε πιο μεγάλες ηλικίες ακόμα προσφέρουν στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Μάλιστα. Αξίζουν τον χρόνο, την ενέργεια, την προσφορά μας. Σωστά. Και εμένα ο παππούς μου, έλα. 97 χρόνων έφυγε, αλλά τον έβλεπα με πόση χαρά έκανε όταν καθόμουνα, ακόμη και στην ηλικία που ήμουν, μεγαλύτερη, ναι. Να ακούσω τις ιστορίες. Μάλιστα. Έλα κάτσε κόρη μου να σου πω. Ναι, ναι. Και... μπορεί να σου έλεγε τις ίδιες ιστορίες κάθε φορά. Ναι, γιατί αλλά. Δεν θυμόταν. Αλλά με τι σήμαινε για αυτόν το ότι καθόμουν εκεί. Σωστά. Τι θα έλεγε το ζώο τη στιγμή, Μαράκη. Απίστευτο. Να αφήσουμε τηλέφωνα, κινητά. Να εστιαστούμε στη στιγμή την οποία δημιουργούμε. Ναι. Συμβαίνουν τόσα πολλά όμορφα πράγματα γύρω μας. Και τα χάνουμε. Η ζωή είναι απίστευτη. Έχει απίστευτες μυρωδιές, ήχους. Σωστά. Σε διάφορες διακυμάνσεις, αισθήσεις. Άρα όταν ζούμε τη στιγμή έχουμε τόσα πολλά να θυμούμαστε, έχουμε τόσα πολλά να ζήσουμε, τόσες πολλές γεύσεις που μας προσφέρει η ζωή. Η ζωή είναι τόσο όμορφη. Και να ακούεις την καρδιά που λέει «Άκου την καρδιά πως χτυπά δυνατά». Ακριβώς. «Μόνο αυτή αγαπά». Άρα πρέπει να δίνουμε και προτεραιότητα στον άνθρωπο, Μαρία. Εδώ που βλέπουμε στην τηλεόραση είναι η μικρούλα μας η Νάσια. Ποια είναι αυτή? Η Νάσια, η βαφτιστικιά. Αλήθεια, να σου ζήσεις. Όταν ήταν ανάμιση, σχεδόν δύο χρόνων, 16-17 μήνων, ναι. Απολάβανε το παγωτό της, αλλά σχηματίστηκε στο πρόσωπο. Και αυτή ήταν η στιγμή. Δώστε μου τη φωτογραφία και στη βιβλιοθήκη παρακαλώ να τη βλέπουμε. Για να μπορούμε να τη βλέπουμε. Άρα εκείνη η στιγμή είναι που λες, ζω τη στιγμή, αυτή είναι η στιγμή. Ακριβώς. Mm. Ξέρεις πώς. Και όχι μόνο. Ναι. Είναι ωραίο, εμείς οι γονείς, εγώ κρατώ μια φωτογραφική και συνεχώς βγάζω φωτογραφίες στα παιδιά μου. Και μετά από χρόνια τώρα που ο γιος μου μεγάλωσε. Μετά θα τις βλέπει και μου λέει μαμά ήμουν έτσι, έκανα τούτο. Και σου έρχονται στο μυαλό αναμνήσεις, άρα αποθανατίζεις εκείνη τη στιγμή και μετά τη θυμάσαι και τη θυμάται και το παιδί. Ναι. Και ναι. Τη ζεις. Τα λόγια τα οποία χρησιμοποιούμε, το άγγιγμα, ουσιαστικά είναι το αποτύπωμα που μπαίνει στη ψυχή ναι. Και πόσο το κρατούμε στο πέρασμα του χρόνου. Και νομίζω ολοκληρώνοντας δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή στον άνθρωπο που είναι απέναντί μας, στον οποιονδήποτε και αν είναι, κάνοντας αρχή από τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ακριβώς. Δυστυχώς οι ρυθμοί είναι πολύ γρήγοροι. Εδώ στην εικόνα είναι ο παππούς, ο οποίος έχει φύγει πριν δύο χρόνια. Α, έφυγε ο παππούς. Αλλά είχαμε απίστευτες εμπειρίες και στιγμές μαζί του. Μάλιστα. Ο παππούς ο Ανδρέας. Μαζί με την Νάσια φυσικά, η πρώτη δυσέγγονο. Πρώτο δυσέγγονο. Ουσιαστικά οι ρυθμοί μας είναι τόσο γρήγοροι, έχουμε τόσα πράγματα τα οποία πρέπει να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε εισόδημα το σπίτι. Όμως εκείνο το οποίο μένει στη ζωή, μένει στις εμπειρίες μας, μένει αποτύπωμα στη ψυχή μας και μας και των παιδιών μας, αλλά και της τρίτης ηλικίας, είναι οι στιγμές που περνούμε μαζί τους. Και ξέρεις, δεν θα είμαστε εδώ για πάντα, δεν ξέρουμε πότε φεύγει κάποιος από την εικόνα, άρα καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε την κάθε στιγμή στο να χτίσουμε εμπειρίες. Και να προλάβουμε να πούμε σ' αγαπώ. Πολύ σημαντικό. Γιατί πολλές φορές φεύγουν τα αγαπημένα πρόσωπα.
και δεν προλαβαίνουμε να του πούμε σε αγαπώ. Είναι πολύ σημαντικό. Και να συγχωρέσουμε. Να πούμε ευχαριστώ για όλα όσα μας έχουν προσφέρει. Ποια ήταν η τελευταία φορά που είπες αγαπώ πολύ? Τη λέω συχνά. Πότε, ψες? Ναι, στα παιδιά μου. Εσύ, Μαράκη? Συνέχεια. Πότε ήταν η τελευταία φορά που την είπες? Σήμερα το πρωί στην κομμότρια μου. Πρέπει να μας ακούει. Ποια είναι, πώς τη λένε? Η Λένια. Λένια, καλημέρα. Ναι, εσύ? Εγώ. Το πρωί που πήρα τον Γιώργο μου πίσω στο στρατόπεδο. Μπράβο. Είπα του κόκκο μου να προσέχεις, αγαπώ. Έτσι πολύ είναι. Σημαντικό, ναι. Έτσι είναι. Φάνω. Είναι πολύ σημαντικό. Σε οτιδήποτε είναι και το αγαπάμε και είναι δικό μας, πρέπει να το εκφράζουμε και να το λέμε. Ναι, γιατί δεν πολύ ξέρουμε σημαντικό. Αν θα είναι μαζί μας, ναι, την επόμενη στιγμή. Ή να είμαστε εμείς μαζί τους την επόμενη στιγμή. Ακριβώς. Να γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Και να ξέρετε ότι έχουμε ανάγκη. Και το άγγιγμα και τα λόγια και μικρά δωράκια σε διάφορες διαβαθμίσεις ο καθένας. Και τον ποιοτικό χρόνο. Και τον ποιοτικό είπες, χρόνο, δραστηριότητες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύουμε στους ανθρώπους γύρω μας. Και πολύ σημαντικό στο τι μετράει στη δικιά μας ψυχή, ή κάνω λάθος? Σημαντικό, ναι. Ναι. Δεν είναι με τις ίδιες διαβαθμίσεις το κάθε άτομο το οποίο αντιλαμβάνεται την αγάπη. Για παράδειγμα, εγώ είμαι πολύ της αγκαλιάς, λόγια και υπηρεσία. Μάλιστα. Να προσφέρω. Κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι διαφορετικά. Ωραία. Καλό θα ήταν να γνωρίσουμε τα άτομα τα οποία έχουμε γύρω μας και να προσφέρουμε με τη δική τους γλώσσα αγάπης. Ευτυχώς ο Λουκάς μου μόνο αγκαλιές θέλει. Να σου δώσω πολλές. Καθόλου. Δεν είναι. Όχι. Νομίζω ότι είναι αυτό που βγαίνει μέσα από την ψυχή του κάθε ανθρώπου και είναι ειλικρινές και αληθινό. Και όταν είναι κάτι το οποίο και μπροστά και πίσω από την κάμερα είναι ακριβώς το ίδιο, νομίζω είναι και το πιο σημαντικό. Τι θα έλεγες αν κάναμε μια αρχή όλοι σήμερα να κάνουμε εμείς την αλλαγή και οι φίλοι που μας βλέπουν στην τηλεόραση, στους δέχτες τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, με τη δικιά τους οικογένεια και τους ανθρώπους που είναι γύρω τους, αυτοί που θα κάνουν την αλλαγή σε αυτά που έχουμε πει και να τα εφαρμόσουν πρώτοι. Ξεκινήσουμε. Ακριβώς αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εμάς, να μην περιμένουμε από κάποιον άλλον. Εμείς είμαστε το κέντρο της αλλαγής που θέλουμε να δούμε στον κόσμο. Άρα, ας ξεκινήσουμε με το «Σ' αγαπώ», την νόστιμο το φαγητό στις μαμάδες. Μάλιστα, την ευχαριστούμε πολύ που το μαγείρεψε. Είσαι το καλύτερο εγγονάκι του κόσμου. Με κάνεις πάρα πολύ περήφανο για το οτιδήποτε κάνει τα παιδιά μας. Είσαι ο πιο καλός μπαμπάς του κόσμου, η πιο καλή μαμά του κόσμου. Το πιο καλό παιδάκι του κόσμου. Ε? Και 2-3 παιδάκια να έχουμε, όλα είναι τα καλύτερα παιδάκια του κόσμου. Σωστά. Έτσι είναι. Και τα παιδιά όλα του κόσμου. Μοναδικό. Άλλωστε. Χαρήκαμε πάρα πολύ αυτή τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ. Θα μας ξανάρθεις να βάλουμε στη σειρά κάποια άλλα θέματα και να τα λύσουμε. Ευχαρίστω. Είμαι στη διάθεσή σας και στον κόσμο. Ευχαριστούμε, Μαράκη. Και εγώ ευχαριστώ. Συγγνώμη που σε πήραμε πρωί-πρωί σήμερα με στην κομμότρια. Πολύ ωραία. Το απολαύσαμε και οι δύο μας. Ήπιατε και τον καφέ σας. Ήπιαμε και τον καφέ. Ήταν μια ευκαιρία να πει Μαρία στην κομμότρια τη ότι την αγαπά. Άρα ξεκίνησε και για την κομμότρια πολύ ωραία ημέρα. Άκου να δει, Μαράκη, πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Επειδή εμείς αγαπάμε πάρα πολύ και τους φίλους τηλεθεατές, θα σας πάμε ένα ταξίδι στο όμορφο χωριό του Άι Βασίλη. Αλλά συγκεκριμένα θα σας πάμε σε ένα ταξίδι υπέροχο στο σπίτι και στο ταχυδρομείο του Άι Βασίλη. Εκεί όπου καθημερινά φτάνουν χιλιάδες γράμματα από όλο τον κόσμο. Και ξέρεις, έχει διαφορετικές σειρίδες και γράφει Ηνωμένες Πολιτείες, Κορέα, Αφρική, Γερμανία, Γαλλία. Η Κύπρος που είναι, θέλω να στείλω κι εγώ. Θα το στείλεις. Γιατί να μην το στείλεις? Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και σας αγαπάμε πολύ. Και εγώ σας αγαπώ.